φακός του Καλύμνο News βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του Ρότσου. Ένα συνεργείο της ΔΕΙΑ και έχει σκάψει αυτό εδώ το μεγάλο λάκκο. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ είναι εδώ. Καλημέρα κύριε πρόεδρε. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Τι συμβαίνει, τι έχουμε? Έχουμε δυστυχώς δύο βλάβες σε κεντρικούς σωλήνες. Η μία ήταν πιο πάνω, την αποκαταστήσαμε πρωί-πρωί. Από χθες το βράδυ γίνανε και μία αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, την οποία και αυτή τη φτιάξαμε. Δουλεύουμε τώρα, στέλνουμε νερό να γεμίσουν οι δεξαμενές, γιατί το Μασούρι δυστυχώς δεν έχει νερό από χθες πάλι. Κάθε τέτοια εποχή την παθαίνουμε λόγω υπερζήτησης του νερού. Όλα αυτά, οι πιέσεις αλλάζουν, όλα ξεσυγχρονίζουν. Αλλά θα ήθελα να δείξω και κάτι δηλαδή που μου έκανε εντύπωση. Οι σωλήνες αυτοί. Δείξτε εδώ. Είναι σωλήνας 10 ατμοσφαίρων. Τι σημαίνει αυτό, δείτε κύριε πώς πρόεδρε? Έγινε. Ψηλός σωλήνας. Τους είχανε, τους βάλανε, δεν ξέρω τι. Δεν είναι πάχος πάντως αυτό. Από δεν είναι δηλαδή πάχος για κεντρικό, ναι, δίκτυο. Δεν είναι πάχος. Να είναι αυτή η αιτία, λέτε? Βασική αιτία. Η βασική αιτία είναι βασική αυτή, αιτία. Δηλαδή θρηματίστηκε. Κυρασμένο το δίκτυο. Θρηματίζεται, ανοίγει. Σκάει όλο. Σκάει. Ανοίγει πέρα-πέρα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τα λόγια είναι φτώχεια. Ζητάμε την κατανόηση πάλι του κόσμου. Πότε το Μασούρι θα υδροδοτηθεί? Το Μασούρι, τώρα στέλνουμε νερό. Σε πόσες ώρες υπολογίζεται περίπου, Παντελή, να έχει το Μασούρι? Ο πρόεδρος ρωτάει τώρα ανάλογα το συνεργείο. Ανάλογα την κατανάλωση. Μάλιστα. Ανάλογα την κατανάλωση. Γιατί ο καθένας όταν θα κοπεί το νερό, μετά όταν θα έρθει, αρχίζει να γεμίζει. Στέρνε, σήμερα, και... σήμερα το απόγευμα λογικά θα λυθεί το πρόβλημα, ναι, έτσι. Τώρα στέλνουμε νερό. Μάλιστα. Στέλνουμε. Αλλά πότε θα υπάρχει πληρότητα δεν το ξέρω. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και πάλι συγγνώμη από τον κόσμο. Άμεσα θα την καταστήσουμε όλο το δίκτυο μέχρι πάνω. Άμεσα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Με αυτές λοιπόν τις εικόνες. Το καθημερινό μας ρεπορτάζ από την Κάλυμνο, τον ομφαλό της γης, τελειώνει. Με την ελπίδα βέβαια τέτοιες βλάβες να σταματήσουν να υπάρχουν για να μην δημιουργούμε προβλήματα στις τουριστικές περιοχές.